Επικοινώνησε μαζί μου ο πρώην δήμαρχος της Καλλίμνου, κάνει μια σοβαρή δουλειά. Ο κύριος Διακοχάλης. Βεβαίως, ναι. Πρέπει να τα λέμε όλα. Έτσι. Ναι, ναι. Και επικοινώνησε μαζί μου με ενημέρωση για το θέμα ότι πλέον μειώνονται οι πτήσεις, οι αιτήσεις από 392 πτήσεις αλερετούρα Αθήνα-Κάλυμνος γίνονται 232, ότι μειώνονται ουσιαστικά και οι πτήσεις εντός των Δωδεκανήσων και επίσης και σε άλλα νησιά, Κυκλάδες κλπ. Και Καστελόριζο, παρακαλώ, σημειώστε το. Βεβαίως, Καστελόριζο και όλα τα νησιά. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση που κατετέθη έχει το εξής σκέλος. Πρώτον, ότι επειδή η Κάλυμνος και τα υπόλοιπα νησιά, αλλά για την Κάλυμνο μιλούμε, είναι σε απόσταση από την Αθήνα. Δεύτερον, είναι ζωτική σημασία για το νησί η αεροπορική σύνδεση. Τρίτον, υπάρχει η νησιωτικότητα που αφορά όλα τα νησιά μας και είναι κρίσιμο στοιχείο η νησιωτικότητα. Μην κοιτάτε που... Την είδαμε τη νησιωτικότητα πόσο την κράτησα. Ναι, αυτό πήγα να πω, επειδή το ελληνικό κράτος τα γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων, δεν σημαίνει ότι δεν θα το αξιοποιήσουμε εδώ πανευρωπαϊκά. Υπάρχει ειδικό άρθρο το 174 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι για την κοινωνική συνοχή. Είναι κατοχυρωμένη η νησιωτικότητα και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Βεβαίως. Και στηρίζονται κυρίως οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Έστε. Και επίσης υπάρχει ειδικός κανονισμός ο 1008 του 2008 περί παροχής δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή επιδότησης άγωνων γραμμών ουσιαστικά αεροπορικών ή για τα πλοία και τα λοιπά. Και αυτό τώρα που κάνει η κυβέρνηση, η πολιτική αεροπορία, να μειώσει στο μισό ουσιαστικά τις πτήσεις, είναι καραμπινάτη παραβίαση των κανονισμών. Ζητούμε λοιπόν με αυτή την ερώτηση που κάναμε και με τα στοιχεία λέω τα έδωσε ο κύριος Διακομιχάλης ο Δημήτρης, ο πρώην δήμαρχος της Καλλίμνου. Και μας έστειλε τα στοιχεία αυτά. Ζητούμε λοιπόν από την Κομισιόν πρώτον να μην μειωθούν τα αεροπορικά δρομολόγια βάσει των άρθρων αυτών και δεύτερον, επειδή μπορούν να πούνε και για τα χρήματα, να αναζητήσουμε χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα που μπορούν να στηρίξουν την ενίσχυση. Αυτές οι 160 πτήσεις που μειώνονται για την Κάλυμνο, τι κόστος έχουν? Δεν έχω προσθέσει. Στη λογική της επιδότησης που υπάρχει για την Κάλυμνο. Αλλά είναι σημαντική η διαφορά. Το θέμα όμως είναι ότι αν γίνουν οι μισές πτήσεις για την Κάλυμνο, καταλαβαίνετε το χειμώνα αμφιβάλλω. Απόφαση πάρθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο ή θα πάρθει πάνω στο θέμα? Αυτή κατετέθη την Παρασκευή. Μάλιστα. Το δελτίο τύπου το έστειλα. Αχα. Σήμερα που το πότε θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα? Υπολογίζουμε σε ένα μήνα περίπου, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε, θα πιέζουμε και βεβαίως θα σας ενημερώσουμε και στο σταθμό. Μακάρι σας, κύριε Μαριά, και έχει μεγάλη σημασία. Και σας ευχαριστώ. Αλλά ακολουθεί και άλλη ιστορία και για τα υπόλοιπα νησιά. Γιατί είναι δεν κάτι... είναι μόνο ο Κάλυμνος, είναι 28 νησιά. Σωστό. Μα σας είπα προηγουμένως για το Καστελόριζο. Παρενέβη ο πρώην δήμαρχος και πολλά. Λυπάμαι πολύ που παρεμβαίνουν οι πρώην σε τέτοιες υποθέσεις. Ήθελα να ξέρω οι νυν τι κάνουνε. Επειδή ο κύριος Λοΐζος έθεσε ένα ερώτημα πόσο είναι το κόστος... Των 160 την... δρομολογίων αυτών εδώ. Ακριβώς. Κοιτάξτε, με την παρούσα σύμβαση που είναι σε ισχύ, ναι, το ετήσιο κόστος για τις... περίπου 300 τόσες πτήσεις, ναι, ναι, είναι 1.600.000. Άρα, και τώρα το κατεβάζουν στις 650.000. Μάλιστα.